πάμε στο κομμάτι του τουρισμού. Πάμε να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία επίσημη πρώτη. Τώρα ναι, μπορούμε να μιλάμε για επίσημη έναρξη τουριστικής περιόδου σε όλο το νησί. Θα εστιάσουμε στον Νίκος Καζαντζάκης. Προσέξτε, τέλη Μάρτη, αρχές Απριλίου. Είναι οι τρεις τελευταίες ημέρες από τις 29-28 του Μάρτη μέχρι και τις 3 του Απρίλη. 10.000 αφίξεις. 10.000 άνθρωποι, τουρίστες, επισκέπτες, πέρασαν την πύλη εισόδου του Ηρακλείου, τη μεγαλύτερη πύλη εισόδου της Κρήτης, το αεροδρόμιο. Ποιες είναι οι χώρες τώρα? Από Γερμανία, αυτά τα είχαμε πει, ο κύριος Πλιάκας, ο αερολιμενάς μας τα είχε πει. Γαλλία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Αυστρία, Ισραήλ, Ολλανδία και Βέλγιο. Δυνατές αγορές που αναμένεται να στηρίξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως πράττουν διαχρονικά, το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Και πάμε λίγο και στο αεροδρόμιο Χανίων, πάμε και λίγο στο Ιωάννη Δασκαλογιάννη. Τι έχουμε εκεί? Ισχυρό στήριγμα. Θα εστιάσουμε και στους Νορβηγούς, οι οποίοι κατέφτασαν. Η σκανδιναβική αγορά. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον, υψηλότατες οι προκρατήσεις και υπάρχει μια δυναμική που πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να συγκριθεί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Θέλω να πάμε σε ένα παράγοντα, ο οποίος έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα, καθώς έρχεται καθημερινά σε επαφή με τουριστικούς φορείς των Χανίων. Ολοκληρωμένη εικόνα αναφορικά με το εγχώριο τουριστικό προϊόν, προσδοκίες, προβλήματα και το κλίμα αυτή τη στιγμή. Είναι ο κύριος Αντώνης Ροκάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων. Πρόεδρε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τα Χανιά, τι κάνετε? Είμαστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό το κλίμα, καλά ξεκινήσαμε, σωστά, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και μέσα από τις αφίξεις στο αεροδρόμιο. Έτσι ακριβώς είναι, έχει γίνει μια καλή αρχή, υπάρχει μια αρκετά, μπορώ να πω, σε καλό επίπεδο αισιοδοξία από όλους τους παράγοντες που ασχολούνται με τον τουρισμό έμεσα ή άμεσα. Υπάρχουν ήδη από τώρα περιόδοι μέσω καλοκαίρι που είναι sold out, να το πούμε έτσι, οι ξενοδοχειακές μονάδες, και θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε έτσι και δεν συμβεί κάτι διαφορετικό, θεωρώ και πιστεύω ότι θα είναι μια χρονιά ρεκόρ. Κύριε Ροκάκη, εστίασα στον πρόλογό μου στη σκανδιναβική αγορά, η οποία διαχρονικά στηρίζει τη Δυτική Κρήτη. Αναφέρθηκα και στους Νορβηγούς. Τι εικόνα έχετε, ποια εικόνα που έχετε και πόσο μπορεί αυτή η αγορά βέβαια να βοηθήσει και να σας οθήσει στο να ξεπεράσετε ποσοστά και αριθμούς, όχι μόνο περσινά, αλλά και του 19, το μεγάλο στοίχημα? Όπως πολύ σωστά είπατε, ανέκαθεν η σκανδιναβική αγορά ήταν προτιμούσα, να το πούμε έτσι, την Κρήτη και ειδικά την Δυτική Κρήτη. Αυτό βλέπουμε και φέτος. Η εικόνα μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μία αύξηση της τάξης περίπου του 15%. Αυτή η εικόνα που βλέπουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Όμως βλέπουμε και νέες αγορές. Δυστυχώς για τη γείτονα χώρα την Τουρκία, αυτό που συνέβη με το σεισμό έχει αλλάξει κάποια δεδομένα, κάποιες ισορροπίες. Μαζικότερα για τον ευρωπαϊκό επισκέπτη, να το πούμε έτσι. Και αυτό έχει ωφελήσει και τη χώρα μας ολόκληρη και την Κρήτη μας και τα Χανιά αντίστοιχα. Μάλιστα. Αγορές. Να πω βέβαια ότι τα πήγαν περίφημα και φορείς των Χανίων και η περιφέρεια στο κομμάτι των τουριστικών εκθέσεων. Πολυδιαφημίστηκαν τα Χανιά, πολυδιαφημίστηκε η Κρήτη. Αναφερθήκατε και σε άλλες αγορές πέρα από τις σκανδιναβικές, όπως... Για παράδειγμα, φέτος έχουμε για πρώτη φορά απευθείας σύνδεση των Χανίων με το Τελαβίβ. Α, πολύ σημαντικό. Βέβαια. Μια αγορά που, όπως όλοι γνωρίζουμε, το Ισραήλ είναι ο επισκέπτης, ο τουρίστας υψηλού εισοδήματος, όπου γενικότερα εκεί που ο τόπος ο οποίος επισκέπτεται αφήνει αρκετά χρήματα. Η εικόνα που έχουμε όμως είναι και ότι θα έχουμε πολύ περισσότερες αφίξεις από κουρασγερόπλια στο λιμάνι της Σούδας, στο Χανίων. Γνωστό. Γενικότερα έχουν μπει νέοι προορισμοί, έχουν ανακοινωθεί νέοι προορισμοί με τσάρτερ πτήσεις από το αεροδρόμιο Χανίων. Σε γενικές γραμμές αυτό που βλέπουμε εμείς είναι πάρα πολύ καλό, το οποίο πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και όλα θα γίνει πράξη. Μάλιστα. Από εκεί πέρα μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού που κατ' εμέ και κατ' εμάς στα Χανιά είναι το μείζον πλέον πρόβλημα στην επιχειρηματικότητα γενικότερα, ειδικότερα στον τουρισμό. Οι εκλογές γενικά και από την εμπειρία σας στο παρελθόν επηρεάζουν προεκλογικές, έτσι, η προεκλογική περίοδος διαχρονικά επηρεάζει ένα εύθραυστο προϊόν όπως είναι το τουριστικό?
από μόνες τους οι εκλογές, αν είχαμε μία ομαλή, ας το πούμε έτσι, εκλογική περίοδο και είχαμε από τις πρώτες εκλογικές διαδικασίες μία κυβέρνηση, μία ομαλότητα, δεν θα είχαμε κανένα θέμα. Και αυτό που επηρεάζει περισσότερο είναι τον εσωτερικό, τον εγχώριο τουρισμό. Καλό θα ήταν να μην έχουμε παρατεταμένες εκλογικές διαδικασίες, να το πω έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,